Εδώ τα πράγματα είναι πιο τραγικά, με την έννοια ότι εμείς, όπως έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές, ζούμε μόνο από τον τουρισμό. Εδώ το 90% των εργαζομένων έχουμε σχέση με τον τουρισμό. Η κατάσταση είναι τραγική. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΗ για άλλη μια φορά αποτυπώνει, δίνει πληροφορίες ώστε να συγκινηθούν οι κυβερνώντες και να αφουγκραστούν τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, αλλά δυστυχώς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, στις ενέσεις όπως τις θεωρούν αυτοί, για να μας κρατήσουν στη ζωή. Μα είναι τραγικό έτσι όπως τοποθετήσετε, κύριε Εγκλέζο. Το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΗ δίνει αριθμούς για να συγκινηθούν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Τι είναι αυτό που λέτε, οι αριθμοί θα πρέπει να τους συγκινήσουν? Όχι. Δεν βλέπουν τις ανθρώπινες τραγωδίες στην καθημερινότητα? Ναι, σας λέω όμως, οι αριθμοί αυτοί, γιατί οι αριθμούς μας υπολογίζουν εδώ και αρκετά χρόνια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, με νούμερα μας αποτυπώνουν, όπως και νούμερο φαίνεται το 650 του κατώτατου μισθού, παρόλο που εμείς συνηθίσαμε και μας έχουν μάθει να ζούμε τα τελευταία δύο χρόνια με 534 ευρώ όσοι τα παίρνουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα αυτά, τα ποσοστά 83%, 61% που αναφέρονται στις μελέτες, αλλά και τα ποσοστά χρημάτων, δηλαδή το ποσό 650 ευρώ κατώτατο μισθού στα 751 ευρώ να ανεβεί ή να παραμείνει σταθερός, όλα είναι νούμερα. Δυστυχώς οι κυβερνώντες μας βλέπουν νούμερα σε όλη μας τη ζωή. Αυτό θέλω να πω. Είναι τραγική η κατάσταση πραγματικά, γιατί μας χαρακτηρίζουν με νούμερα, μας βλέπουν σαν νούμερα και μας συμπεριφέρονται σαν νούμερα. Όπως ακούγεται αυτό. Είναι τραγική κατάσταση. Εδώ στη Ρόδο, σας λέω, αυτή τη στιγμή ζούμε ένα πραγματικό εργασιακό μεσαίωνα. Εμείς ήδη εφαρμόζονται οι διατάξεις του καινούριου νομοσχεδίου όσον αφορά τα εργασιακά. Ήδη αρκετοί συνάδελφοι είναι χωρίς δουλειά ή αν πάνε στη δουλειά απασχολούνται τετράωρα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει. Και όπως είπε και ο πρόεδρος τουρισμού και επιστημισμού, κ. Χότζογλου, ο συνάδελφος, δεν υπάρχει καμία μέρημνα για αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης. Τώρα βέβαια από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε και το εξής, και δεν ξέρω αν αυτή η σκέψη βάσει της κοινής λογικής μπορεί να οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα. Αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την ώρα στην αγορά εργασίας δεν έχουν να κάνουν απλά με το νομοσχέδιο, το εργασιακό νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Είναι οι στρεβλώσεις προηγούμενων χρόνων που απλά επικυρώθηκαν, τίποτα περισσότερο. Βέβαια, η αγορά ήταν έτσι ούτως ή άλλως. Τώρα είναι νόμιμες, αυτό θέλω να πω. Υπήρχαν, απλά τώρα νομιμοποιούνται και δίνουν το δικαίωμα και σε αυτούς τους ελάχιστους που τηρούσαν κάποια μέτρα και σέβονταν τους συναδέλφους εργαζόμενους, να μην τους σέβονται. Ειλικρινά δεν σέβονται πλέον την εργασία, ούτε την παροχή εργασίας που παρέχουμε σαν εργαζόμενοι. Αυτό σας το λέω με πάση γνώση και ειλικρίνεια. Οι συνθήκες που βιώνουν οι συνάδελφοι στα τουριστικά επαγγέλματα και ειδικά στα ξενοδοχειακά και στα ξενοδοχεία, το διάστημα αυτό που έχει ξεκινήσει η σεζόν όπως έχει ξεκινήσει, είναι τραγικές. Ο μάγειρας γίνεται καμαριέρα, στρώνει κρεβάτια, καθαρίζει, σφουγγαρίζει και το ανάλογο. Υπάρχουν τετράωρα και το τρελό και το παράλογο που βιώνουμε εδώ στη Ρόδο, δεν ξέρω αν ισχύει στην Κρήτη, αλλά από ό,τι μαθαίνω με τους συναδέλφους που μιλάμε και έχουμε την επικοινωνία, συμβαίνουν και εκεί. Οι παλιοί όλοι, όταν λέμε παλιοί, αυτοί που είχαν κάποια σχετική προϋπηρεσία στα ξενοδοχεία κάποια χρόνια, δεν έχουν πάει ακόμα στη δουλειά και αν τους πάρουν, δεν τους απασχολούν 8ωρο. Τους αφήνουν σε τετράωρο ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των ξενοδοχείων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η μελέτη αυτή της ΓΕΣΕΕ όσον αφορά τις συνθήκες και αν αντέξουν οι εργαζόμενοι να ζήσουν δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χωρίς εισόδημα είναι τραγικές. Εγώ σας λέω ότι η φετινή χρονιά είναι τραγικότερη από την προηγούμενη. Κύριε Εγκλέζο, ξέρετε, είναι δύσκολα τα πράγματα από την άλλη και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες στον τουρισμό, καθώς ξέρετε, οι υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι όπως κινούνται τα πράγματα, πατάνε σε δύο βάρκες, δύο νερά, όπως το λέμε διαφορετικά. Είναι αχαρτογράφητα τα νερά φέτος σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. Θα μπορούσε να σας πει κάποιος. Δεν ξέρουν ότι ούτε αυτοί οι ίδιοι τι θα κάνουν και αν μπορέσουν να επιβιώσουν. Μισό λεπτό να το ολοκληρώσω σε ερώτημα. Γιατί κάλλιστα κάποιος που σας ακούει αυτή την ώρα μπορεί να το σκεφτεί αυτό, ότι ακούγεται η μία πλευρά, δεν ακούγεται η άλλη πλευρά. Και σας θέτω έτσι το ερώτημα. Το ότι τα χαρτογράφητα νερά είναι υπαρκτά σε ό,τι έχει να κάνει με την τουριστική κίνηση, τις μονάδες μικρές, μεγάλες που ανοίγουν ή δεν ανοίγουν. Είσαστε εσείς κατ' επέκταση, να το θέσω και λίγο διαφορετικά, από εκείνους, κύριε Εγκλέζο,
που είσαστε αισιόδοξος ότι αύριο ενδεχόμενο τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, ή συμμερίζεστε εκείνο το μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων σας εργαζόμενων ότι ξέρετε εδώ τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τους επόμενους μήνες στην χώρα και για όλους εμάς? Καταρχήν να πω ότι η περσινή χρονιά με τα λίγα ξενοδοχεία και με το λίγο τουρισμό που ήρθε ήταν η πιο κερδοφόρα για τους επιχειρηματίες του τουρισμού και ειδικά για τους ξενοδόχους. Μοιράστηκαν μέχρι πρόσφατα 1.700.000.000 σε επιδοτήσεις. Και αν δείτε από τις δηλώσεις των ιδίων, χαρακτηρίζουν κερδοφόρα την περσινή χρονιά γιατί πήραν τις επιδοτήσεις. Ο εργαζόμενος όμως δεν έχει να προβλέπει τίποτα, ούτε αισιοδοξία μπορούμε να πούμε με αισιοδοξία. Αισιοδοξία πώς να αισιοδοξούμε ότι θα δουλέψουμε φέτος αντί 2,5 μήνες πέρυσι θα δουλέψουμε 3,5, δηλαδή θα πάρουμε 4 χιλιάρικα αντί 2,5 που πήραμε για να ζήσουμε 12 μήνες. Αυτά με τα απλά μαθηματικά και με τις διαιρέσεις δεν βγαίνουν σε κανέναν άνθρωπο να επιβιώσει. Ειδικά, όπως είπε και ο συνάδελφος Μανολικάκης, ο Γιάννης, εάν έχει να πληρώσει ενίκεια, εάν έχει να μεγαλώσει παιδιά, να σπουδάσει παιδιά, να πάει φροντιστήριο, να πληρώσει λογαριασμούς ρεύματος και όλα τα συναφή. Άρα λοιπόν, οι εξισώσεις, γιατί είναι αριθμοί και εδώ πάλι πανερχόμαστε αριθμούς, δεν βγαίνουν με αυτά τα ποσά τα οποία θα λάβουμε αν δουλέψουμε μέχρι τον Οκτώβριο, προβλέπεται, ή Νοέμβριο. Μακάρι η σεζόν να διαρκέσει περισσότερο και να δουλέψει όλο ο κόσμο. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία αισιοδοξία όσον αφορά τους εργαζόμενους. Οι συνθήκες και το μέλλον προημηνύεται δύσκολο και ειδικά ο χειμώνας, ο φετινός, θα είναι ο δυσκολότερος των τελευταίων ετών. Και αυτό το λέω βάσει της εικόνας που βλέπω μπροστά μου καθημερινά σε μαγαζιά. Ξέρετε ότι εδώ στη Ρόδο οι εποχιακά απασχολούμενοι εκτός των ξενοδοχείων ακόμα δεν έχουν πάει στις δουλειές τους. Εμείς στη Ρόδο εδώ έχουμε 20.000 ξενοδοχοπαλλήλους και άλλους 20.000 εποχιακά απασχολούμενους που δουλεύουν σε τουριστικά μαγαζιά, σε mini market, σε rent-a-car, σε διάφορες επιχειρήσεις τουριστικές. Οι περισσότεροι δεν έχουν πάει ακόμα στη δουλειά τους και δεν παίρνουν κανένα επίδομα. Με ποια λοιπόν αισιοδοξία θα δούμε το μέλλον για τον χειμώνα που έρχεται?